Έφτασε η ώρα που το check-in θα μαγειρέψει καλλιτικά και για αυτή την εβδομάδα. Μία ιδιαίτερη εντυπωσιακή συνταγή θα μας δώσει αμέσως η Μαρίνα. Γεια σου Μαρίνα! Γεια σου αγάπη μου! Τι θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα? Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε κάτι πολύ εύκολο αλλά πολύ εντυπωσιακό όπως είπες. Θα χρησιμοποιήσουμε τη γνωστή σε όλους μας για την αντιοξυδιωτική της δράση και για τις ελεύθερες ρίζες. Βέβαια όταν την πίνουμε είναι και για το κρυολόγημα. Και μάντεψε για ποια λέω, για τη βιταμίνη C. Αχα! Λοιπόν, λέω να φτιάξουμε ένα σέρουμ για το πρόσωπο σε υγρή μορφή που μπορούμε να το φοράμε κάτω από την κρέμα μας και το πρωί και το βράδυ. Εφόσον βέβαια δεν βγαίνουμε στον ήλιο, δεν κάνουμε ηλιοθεραπεία, έτσι, με τη βιταμίνη C. Άρα γελάμε για χειμώνα. Κοίταξε να δεις, αν κυκλοφορούμε και δεν είμαστε πολύ στον ήλιο, ούτως ή άλλως είναι κάτω από την κρέμα ημέρας ή κάτω από την κρέμα νύχτας. Και το λέω για την κρέμα νύχτας, γιατί ουσιαστικά το βράδυ αναπλάθονται τα κύτταρα, οπότε ό,τι και να βάλουμε και να κοιμηθούμε θα είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο και λαμπερό το δερματάκι μας την άλλη μέρα. Πάρα πολύ ωραία. Θα χρειαστούμε λοιπόν νεράκι, απεσταγμένο νερό ή ακόμα καλύτερα μπορούμε να φτιάξουμε ανθόνερο. Και το δικό μας ανθόνερο ή να πάρουμε ένα ανθόνερο από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πόσο θέλουμε να κάνουμε, 100 ml ας πούμε χρειαζόμαστε να απεσταγμένο νερό ή ανθόνερο. Χλιαρό, Μαρίνα. Αγάπη μου, όχι. Όχι, Δεν θα χρειαστούν, όπως είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ εύκολο στο να διαλυθεί η βιταμίνη C. Λοιπόν, τη βιταμίνη C μπορούμε να τη βρούμε σε δύο μορφές και σε τρεις μορφές, δηλαδή και σε δισκείο αναβράζων, οπότε θα το ρίξουμε μέσα και θα διαλυθεί. Εγώ προτιμώ σε αυτή τη μορφή την γρανουλέ, δηλαδή με ένα κουταλάκι του γλυκού ουσιαστικά θέλουμε. Βλέπουμε αυτή την έτσι με κόκκους. Δεν είναι δύσκολο, διαλύεται αμέσως. Ναι. Θέλεις να σε βοηθήσω, με. Να δίνεις πληροφορίες σου. Λοιπόν, διαλύεται λοιπόν αμέσως και πάρα πολύ καλά μέσα στο νεράκι που θα το χρησιμοποιήσουμε. Ένα κουταλάκι του γλυκού στα 100 ml είναι μια χαρά. Ναι. Τσεκάζουμε το πρόσωπό μας μετά τον καθαρισμό. Αν θέλουμε να το βάλουμε σε μορφή σπρέι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και δοσομετρητή. Έτσι, ναι, ένα ναι. Μπουκαλάκι που έχει δοσομετρητή ή σε μορφή σπρέι. Πάρα πολύ εύκολο. Το βάζουμε στο ψυγείο, έτσι δεν διατηρείται έξω, και το καταναλώνουμε μέσα σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, μετά το καθαρισμό μας, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν τόνικ, λοσιόν τόνικ ή σέρουμ, οπότε θα το αφήσουμε να απορροφηθεί ή θα το μασάρουμε λιγάκι για να βάλουμε και την κρέμα μας μετά. Μέσα σε μια εβδομάδα λοιπόν θα το έχουμε χρησιμοποιήσει γιατί μετά οξυδώνεται, στο ψυγείο διατηρείται, έχει όλα τα καλά τα και τα φυσικά συστατικά που χρειάζεται το πρόσωπό μας για τη βιταμίνη C. Unisex. Ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί να μην φροντίζουν και οι άντρες λίγο παραπάνω το δέρμα τους, εφόσον βέβαια δεν έχουν, είπαμε, δεν αφήνουν μούση. Γιατί περισσότεροι βαριούνται να ξερίζονται. Είναι και το στυλ λίγο τώρα. Κοίταξε να δεις, εγώ. Ελαφρυντικό το λες, Εμένα μου αρέσει. Σε πολλούς άντρες πάει. Σε πολλούς πάει. Μπορώ να σου πω ότι εάν χρησιμοποιούν τη βιταμίνη C, μπορούν να τη χρησιμοποιούν και σαν after save. Τώρα μου έδωσες και μια άλλη εναλλακτική. After save. Και αν δεν τη θέλουν και μπορούν να. Πώς το λένε, να το βάλουν σε ψεκαστικό, ας πούμε, σε ψεκαστήρι. Μια χαρά. Μια χαρά. Μετά το ξύρισμα. Λοιπόν, και για άντρες και για γυναίκες, εδώ, συνταγές, φροντίζουμε, unisex,